Σε μία απόφαση σταθμό προχώρησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αιχμή την ελευθερία του τύπου και εν γέννη την ελευθερία έκφρασης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την προδεκαετίας προσφυγή του εκδότη της εφημερίδας Νέα Κρήτη και ιδιοκτήτη του ομίλου της Crete TV Αντώνη Δημητρίου, αναγνωρίζοντας κακοδικία των ελληνικών δικαστηρίων και παραβίαση των βασικών αρχών ελευθερίας της έκφρασης με βάση την ευρωπαϊκή νομολογία. Παράλληλα, υποχρέωσε το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει αποζημίωση για αποκατάσταση υλικής και ηθικής βλάβης. Κυρίως όμως δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα, καθώς αποτελεί ένα ισχυρό δεδικασμένο σε επίπεδο χώρας, με επίκεντρο τις υποθέσεις δίωξης κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων. Στην καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των βασικών αρχών ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προχώρησε το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δικαιώνοντας την προσφυγή του ιδιοκτήτη του ομίλου της Crete TV Αντώνη Δημητρίου. Στην τελεσίδικη απόφαση του, την οποία είχε χειριστεί νομικά μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου ο αείμνηστος νομικός Αντώνης Βγόντζας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε κακοδικία εις βάρος του προσφεύγοντα και υποχρέωσε το ελληνικό δημόσιο να του καταβάλει αποζημίωση 27.000 ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση αναγνώρισης της ελευθερίας έκφρασης του τύπου. Πρέπει να πω ότι η προσφυγή αυτή ασκήθηκε από τον αείμνηστο δικηγόρο Αθηνών Αντώνη Βγόντζα, όμως δυστυχώς κατά το χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως αυτή, το Μάρτιο του 2021, δεν ήταν εν ζωή για να δει ότι η προσφυγή του, με την προσφυγή αυτή δικαιώθηκε. Το ανώτατο δικαστήριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απεφάνθη ότι παραβιάστηκε το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η απόφαση αυτή που αφορά στον Αντώνη Δημητρίου έρχεται ως επισφράγηση για την παγιοποίηση της νομολογίας. Που προσέξτε, υπερασπίζεται δύο ένομα αγαθά. Τόσο την ύπαρξη του τύπου, όσο και την ελευθερία του λόγου του τύπου. Και ειλικρινά λυπάμαι ιδιαίτερος που ο χειριστής της υπόθεσης και φίλος μου Αντώνης Βγότζας δεν είναι στη ζωή για να ακούσει και από εμένα ένα μεγάλο έβγε. Η Ευρωπαϊκή Δικαστική Απόφαση για κακοδικία εις βάρος του Αντώνη Δημητρίου αφορά σε μια διαμάχη που ξεκίνησε το 2002 με αναφορές καταγγελίες του αείμνηστου Μανώλη Καρέλη σε πανελλήνια τηλεοπτική εκπομπή ως προς τη μετοχική σύνθεση της Crete TV. Ακολούθησε μια σκληρή έντυπη απάντηση στη Νέα Κρήτη, με φόντο την οποία ο πρώην δήμαρχος άσκησε αγωγή αποζημίωσης για να δικαιωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ο ιδιοκτήτης του ομίλου της Crete TV, θεωρώντας ότι υπήρξε ζήτημα παραβίασης της ελευθερίας έκφρασης στον τύπο, προσέφυγε το 2012 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που τον δικαίωσε, ενώ το ελληνικό δημόσιο δεν άσκησε έφεση. Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δημιουργούνται νέα δεδομένα εντός των ελληνικών δικαστικών αιθουσών, όπου τα τελευταία χρόνια έχει στηθεί ένα γαϊτανάκι διώξεων κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων. Ουσιαστικά το δικαίωμα της ελευθερίας του τύπου αναγνωρίζεται, κατοχυρώνεται. Μέσα στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι ο δημοσιογράφος βρέζει ένα σημαντικό ρόλο σε μια δημοκρατική κοινωνία, ότι η δημοσιογραφική ελευθερία συνεπάγεται πολλές φορές μια δόση υπερβολής. Η απόφαση δε αυτή θέλω να ελπίζω ότι στο εξής θα αποτελεί φάρο καθοδήγησης και για τα ιστορικά δικαστήρια, προκειμένου να μην εκτίθεται η Ελλάδα ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η σημασία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, δεδομένης της μεγάλης συζήτησης που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από τη βαλόμενη δημοσιογραφία στη χώρα μας.